Λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι θέμα αν θα πάρουμε το επίδομα ανεργίας το Φλεβάρι. Είναι τεράστιο. Δεν έχουμε να φάμε και ο κύριος Κοκολάκης αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό. Χωρίς να αναφερθούμε σε αλυσίδες και σε πρωτοβουλίες. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πραγματικά βιώνουμε τραγικές καταστάσεις. Έχετε συγκινηθεί, κύριε Κοκολάκη? Όταν σηκώσαμε το πανό, η ομοσπονδία μας πριν λίγες μέρες απ' έξω από το Μαξίμου και είπαμε ότι πεινάμε, κυριολεκτούσαμε. Υπάρχουν συνάδελφοι μας που πραγματικά βιώνουν τραγικές καταστάσεις. Θα δούμε το επόμενο διάστημα να επιδεινώνεται εάν η πολιτεία δεν στηρίξει πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους εργαζόμενους που όλα τα προηγούμενα χρόνια βάλαμε πλάτη, θα πω, προσφέραμε μέσα της υπηρεσία μας, στηρίξαμε τα ξενοδοχεία, τις δουλειές μας, εργαστήκαμε σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα COVID, μπήκαμε στην πρώτη γραμμή, είδαμε υποθυμίες την περσινή τουριστική περίοδο, είδαμε ξενοδόχους αντί να δίνουν μισθούς, να δίνουν επιδόματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σεβασμός σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, το λέω ειλικρινά, πρέπει η πολιτεία, το Υπουργείο να μας προστατεύσει, να απαγορεύσει τις απολύσεις εν μέσω της πανδημίας, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι ξενοδόχοι που ανακοινώνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε απολύσεις. Είναι ντροπή. Μπορεί κάποια πράγματα να είναι νόμιμα, δεν είναι όμως ηθικά. Δεν μπορεί ο ξενοδόχος που έχει τον κάθε εργαζόμενο 30 χρόνια στην εργασία του μέσα, από τη μια μέρα στην άλλη, να του ρίχνει το μισθό επειδή έτσι θέλει. Μου κάνει εντύπωση γιατί όση ώρα περιγράφεται αυτό, βλέπω τα μάτια σας να έχουν κοκκινήσει και βλέπω μια ένταση. Ίσως αυτή τη φορά είναι πιο σημαντικό το έργο του δικού σας σωματείου με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κλάδο το δικό σας. Δεν ήθελα να πω για το σωματείο. Θα πω μόνο ότι είμαστε όλο το προηγούμενο διάστημα εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν σταματούσαμε καθόλου και θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του γραφείου του σωματείου μας, ειλικρινά, γιατί υπέβαλαν αυτό. Τηρήσαμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Με βάση ραντεβού ερχόταν εκεί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας, και τους εξυπηρετήσαμε. Ειλικρινά σας λέω, περάσανε πάνω από 6-7 χιλιάδες εργαζόμενοι και τους εξυπηρετήσαμε. Κάναμε κινήσεις τα Χριστούγεννα, κάναμε το καλοκαίρι κινήσεις, εκδηλώσεις αλληλεγγύης και βοηθήσαμε πραγματικά ανθρώπους, ειδικά μονογονεϊκές οικογένειες. Ευπαθείς, ομάδες που έχασαν τη δουλειά τους από τη μια μέρα στην άλλη. Είδαμε ανθρώπους που μηδενίστηκε το εισόδημά τους εντελώς και δεν είχαν πραγματικά από την πολιτεία τη στήριξη που θα έπρεπε. Άρα λοιπόν εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι που προσφέραμε αυτές τις υπηρεσίες μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, το 19 το ξανατονίζω ήταν χρονιά ρεκόρ, οι μισθοί μας είναι στους μισθούς το 13, απαιτούμε λοιπόν σεβασμός, εμείς τηρούμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να μην φανεί αδυναμία ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε αντιδράσει, δεν έχουμε κινητοποίηση. Το σεβασμό μας στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, γιατί όσο καλά κι αν είναι τα ξενοδοχεία, όσοι χιλιάδες κι αν είναι τουρίστες, οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και για αυτούς τους ανθρώπους μιλούν μέσα στους μεγαλύτερους ιστότοπους ήδη οι επισκέπτες μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, να σας ευχηθώ πολύ γρήγορα να σταματήσουμε να μιλάμε για πανδημία και να επιστρέψουμε σε αυτό το μοναδικό κριτικό καλοκαίρι που τόσο μας έχει λείψει, χωρίς φόβο, χωρίς μάσκες, αλλά και η πολιτεία όμως πρέπει να κάνει το χρέος της.